καρκίνο. Κανικό. Καλά πριν χθες. Έχουμε πολλά πράγματα που έχει για τα τρέχοντα θέματα, ιδιαίτερως αυτές. Κάθε Φεβρουάριο. Κάθε Φεβρουάριο, μία εβδομάδα. Με χαρά και ιδιαίτερη τιμή συναντήθηκα με τον Παναγιώτατο σήμερα εδώ στο Φανάρι. Είναι η πρώτη μου επίσκεψη από τότε που ανέλαβα τα τωρινά μου καθήκοντα. Τον ενημέρωσα γιατί χωρίς προηγούμενο πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράξει καθεστώς ανθρωπιστικής προστασίας σε όλους όσους ξεφεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συζητήσαμε για το πώς αυτή τη στιγμή, τη μαύρη στιγμή του πολέμου, ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία, αλλά και η ηγεσία, η δικιά του, μπορεί να αποτελέσει κομμάτι μιας ειρηνικής προοπτικής από τη σύραξη. Εγώ ως χριστιανός ορθόδοξος δεν μπορώ να δεχθώ ότι ορθόδοξοι βομβαρδίζουν ορθόδοξα μοναστήρια, ορθόδοξες μονές, μνημεία. Αυτό είναι κάτι που δεν έγινε ούτε στη Ιουγκοσλαβία ούτε στην Κύπρο και πρέπει να το αφήσουμε οριστικά πίσω μας. Η πανδημία και τώρα ο πόλεμος καταδεικνύουν την ανάγκη κοινών πρωτοβουλειών και μεγάλων ευρωπαϊκών λύσεων. Δεν θα τα καταφέρουμε ο καθένας ξεχωριστά. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να συμβολήσουμε αυτή την αξία της κοινής δράσης από το να εμπνεόμαστε από θρησκευτικούς ηγέτες της εμβέλειας του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο οποίος είναι και ένα ζωντανό σύμβολο όλων των αξιών της Ενωμένης Ευρώπης. Της ειρηνικής συνύπαρξης, της ανοχής, της ανεκτικότητας, της ειρήνης και αυτά τα ιδανικά είναι αυτά που χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ.